Το συλλαλητήριο πράγματι χθες ήταν ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι ήταν και μεγαλύτερο από το συλλαλητήριο που είχε γίνει το 2016. Και ειδικότερα και από την περιφέρεια Πελοποννήσου η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και με λεωφορεία και με αυτοκίνητα, όπου βρεθήκαμε με την υπόλοιπη Ελλάδα και με το λαό της Αθήνας και απαιτήσαμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών που ουσιαστικά ωφελούν και, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, τώρα είμαστε πόσο να είναι σε διαδικασία, δεν έχουμε σταματήσει. Είμαστε σε διαδικασία τώρα, θα συνεδριάσουμε και σαν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου με τους αγροτικούς συλλόγους και με τα μπλόκα που υπάρχουν στην Πελοπόννησο, συνεχίζουν να υπάρχουν και από εκεί θα διαμορφώσουμε το νέο πλαίσιο παρέμβασής μας. Σίγουρα η πρόταση είναι να υπάρξει και κάπως μια κινητοποίηση και στις 28 του Φλεβάρι που έχουν ανακοινώσει εργατικά κέντρα και σωματεία για απεργία, όπου και εκεί για άλλη μια φορά οι αγρότες στο πλευρό και των εργαζομένων θα δώσουμε πάλι και θα πιέσουμε με βάση τα αιτήματα που έχουμε και σίγουρα θα δούμε και επόμενες κινήσεις. Δηλαδή θα είναι ένας δρόμος, ένας αγώνας διαρκείας στον οποίο έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε σταματήσει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια, από το 2016 δηλαδή και στην Πελοπόννησο από την ίδρυση της Ομοσπονδίας μέχρι σήμερα, δεν έχουμε προχωρήσει. Θα ήθελα όμως να καταθέσω και τη δυσαρέσκεια όλου του αγροτικού κλάδου της Πελοποννήσου και σε αυτούς οι οποίοι ή είναι στο πλευρό της Ομοσπονδίας ή μέσω τους αγροτικούς συλλόγους και τα μπλόκα, όπου τη Δευτέρα που πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο βρεθήκαμε εκεί που είχαν βάλει στην ημερήσια διάταξη ζήτημα για τον αγροτικό τομέα. Εμείς μπερδευτήκαμε, να σας πω την αλήθεια, γιατί ήταν άλλη εισήγηση του αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, άλλη τοποθέτηση περιφερειακών συμβούλων και των διάφορων που είναι αντιπεριφερειάρχες και ουσιαστικά και από την παρέμβαση του Περιφερειάρχη. Μπερδευτήκαμε λίγο, γιατί ουσιαστικά δεν μπαίθηκε το θέμα που είχαμε θίξει εμείς να μπει σαν τα αιτήματα που έχουμε, τα έξι αυτά αιτήματα, τα οποία ουσιαστικά τα έχει αναγνωρίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι είναι δίκαια αιτήματα και μάλλον σε αυτά τα πλαίσιο βαδίζουμε και διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση, τα οποία δεν τα υιοθέτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ η πλειοψηφία, η Περιφερειακή Αρχή, και κατέβασε ένα άλλο ψήφισμα, το οποίο για μας ήταν λίγο θεωρητικό, λίγο χωρίς ουσιαστικές προτάσεις. Άρα λέμε ότι δεν έκανε, μια τρύπα στο νερό έγινε, και ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή να στηρίξει τα πραγματικά αιτήματα, αυτά που βάζουν οι αγρότες, και όχι αυτά που ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό του. Εμείς ξέρουμε ποια είναι τα σωστά αιτήματα για μας και εμείς αυτά καταθέτουμε. Καταρχήν όλα τα αιτήματα από το κόστος παραγωγής, από την αναπλήρωση εισοδημάτων, από την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, από τα έργα υποδομής, τα οποία εδώ, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ευθύνη πόσο να είναι το κυβερνόντων ή ενώ της εκάστοτε κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργείων, είναι και ευθύνη και της περιφέρειας, τα οποία σε τι πλαίσιο και σχεδιασμό έχει ουσιαστικά χαράξει αυτό που λέμε άρδρευση, δηλαδή νερό να φτάνει πόσο να είναι στο χωράφι, να μπορούμε ουσιαστικά να ποτίζουμε ποιοτικό νερό για να μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, και δεν έχει πραγματοποιηθεί. Άρα όλα αυτά τα αιτήματα είναι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε. Δεν είναι μόνο το ρεύμα και το πετρέλαιο που είναι τα βασικά εργαλεία για να μπορέσει ουσιαστικά να ρίξεις και το κόστος, γιατί το μεγαλύτερο κόστος εκεί είναι το καύσιμο και το ρεύμα. Αλλά όταν όμως έχεις απώλεια εισοδημάτων, έχεις ακαρπία στην Πελοπόννησο, πάρουμε το σκάρι, στην Ελιά, είχαμε τεράστιες απώλειες της παραγωγής. Ή αυτές οφειλόντουσαν από την ακαρπία, ή από τη δακοκτονία, ή από το κλειοσπόριο, ή από τις καιρικές συνθήκες. Άρα είναι τεράστια απώλεια, άρα είναι χαμένο εισόδημα. Ή το ζήτημα με την αμπελιουργία, τα οποία έχει καταστραφεί αυτή τη στιγμή. Έχουν 4 χρόνια να πάρουν εισόδημα οι συνάδελφοι. Ή με την κτηνοτροφία, η οποία μειώνεται σταδιακά κάθε μέρα. Κάθε μέρα συναντάω κτηνοτρόφο και μου λέει είμαι στη διαδικασία να πουλήσω τα ζώα μου, να τα σφάξω. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι μια τέτοια
λογική που επικρατεί αυτή τη στιγμή και στην περιφέρειά μας. Για να το βάλω λίγο πιο τοπικά, για να μην το βάζω πανελλαδικά, που γνωρίζουμε τι συμβαίνει γενικότερα και σε όλη την Ελλάδα, αλλά για να το δούμε και λίγο στο χωριό μας που λέμε, το ζήτημα πώς προκύπτει. Τα χωριά έχουν ερημώσει. Δεν υπάρχει ζωή πλέον. Και αυτό που θέσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ή θα πέσουμε σοβαρά πάνω στα προβλήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τον βιοπαλαιστή, αγρότη, κτηνοτρόφο, το μελισσοκόμο, ο οποίος οι μελισσοκόμοι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Δεν θα μπορούν αύριο να πάνε, πόσο λένε, τις κυψέλες τους στα δάση με βάση την εφαρμογή των νέων κανονισμών. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Ή τι θα γίνει ουσιαστικά με το ζήτημα των ελληνοποιήσεων. Γιατί και εδώ στην Πελοποννήσο έχουμε πρόβλημα. Γιατί εισάγονται προϊόντα τα οποία εμείς τα παράγουμε και χάνονται ουσιαστικά λεφτά από την αγορά, από εμάς. Από τον ίδιο τον καταναλωτή. Γιατί οι αγρότες ουσιαστικά, η κατανάλωση που κάνουν των χρημάτων, η αγορά που κάνουν των εφοδίων, ενισχύουν την τοπική αγορά. Και το ξέρουν αυτό καλά όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι. Ότι αν ο αγρότης δεν έχει λεφτά, τα μαγαζιά δεν έχουν δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα δεν μπορούμε, πόσο να είναι, να πέφτουμε πάνω σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικό και να μας λέει η κυβέρνηση ότι το πρόβλημα είναι δημοσιονομικό, αλλιώς να λύσω το πρόβλημα. Δηλαδή δημοσιονομικό είναι το πρόβλημα όταν ζητάμε 7 λεπτά στην κιλοβατόρα πλαφών. Ποιος θα χάσει, η κυβέρνηση ή οι εταιρείες οι οποίες είναι υπάροχοι ενέργειας, που και αυτοί δεν χάνουν με τα 7 λεπτά, να συνονοηθούμε τώρα, γιατί αν υπάρξει πλαφών 7 λεπτά θα υπάρξει και μεγαλύτερη κατανάλωση. Εδώ τα τελευταία 2 χρόνια δεν βάζουν τις γιοτήσεις μπροστά να δουλέψουν οι αγρότες, φοβούμενοι το υψηλό κόστος. Ή πόσα λεφτά είναι αυτά που θα χάσει η κυβέρνηση αν δώσει αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία. Εμείς δεν λέμε να μην πληρώνουμε το πετρέλαιο, αλλά να το πληρώνουμε στην καθαρή αξία, γιατί είναι ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να καλλιεργούμε. Ή πόσα λεφτά είναι αυτά που θα διαθέσει για τις επιδοτήσεις σε ζωοτροφές ή σε λιπάσματα, για να μπορέσουμε ουσιαστικά, πόσο να γίνεται η αγορά, να γίνεται η σωστή χρήση αυτών των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων ή ακόμα και για τις ζωοτροφές, που αυτή τη στιγμή, με τις, ειδικότερα πόσο να είναι με τις τελευταίες καιρικές συνθήκες, είναι αυτή τη στιγμή πόσο να είναι τα βουνά ξεραμένα, είναι καμένα και δεν έχουν να μπορέσουν, πόσο να είναι οι κτηνοτρόφοι να βοσκήσουν τα ζώα τους. Δηλαδή όλα αυτά είναι ζήτημα πόσο να είναι στρατηγικής. Και σε αυτό το πράγμα εμείς λέμε ότι πρέπει να το αντιπαλέψουμε σε κοινή δράση και με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Γιατί δεν γίνεται από τη μία να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να σηκώνουν όλοι το χεράκι τους και να ψηφίζουν 55 δισεκατομμύρια για να πηγαίνουν στην Ουκρανία και για τους αγρότες να μην λένε κουβέντα. Και αυτό αυτή τη στιγμή, στις 26 του Φλεβάρη, που θα υπάρξει ειδική συνεδρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Αγροτικά, για τη νέα ΚΑΠ, γίνεται κάτω από την πίεση, γιατί δεν υπάρχει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν βγει αγρότες. Δεν υπάρχει χώρα. Αυτό το τσουνάμι των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι το κουδουνέκι που κλώνει το κίνδυνο, το τι θα γίνει αύριο. Θα υπάρξει ζήτημα υπεσυντιστικής κρίσης. Έχουν επιστρέψει στα μπλόκα συνάδελφοί σας? Ναι, έχουν επιστρέψει. Οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν κατέβει και με τα τρακτέρια αύριο θα είναι και σε αυτοί στα μπλόκα. Έχουν ξεκινήσει σήμερα. Και από εκεί θα αποφασίσουμε σε κοινή πλεύση και κοινή πορεία. Ένα καλό έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι έχει ενώσει τους αγρότες στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, όπως όλα είναι γενικότερα, και και η πραγματοποίηση δηλαδή του συλλαλητηρίου ήταν σε αυτή τη βάση, γιατί υπήρξε πανελλαδικός συντονισμός οργανωμένα, χωρίς ουσιαστικά, πόσο να είναι, να υπάρξει πρόβλημα, γιατί εμείς λέμε ότι τα αιτήματα είναι αυτά που πρέπει να διατεμπανώσουμε και δεν έχουμε καμιά όρεξη ούτε, πόσο να είναι, ξύλο να παίζουμε, ούτε αυτό, δεν φύγαμε από το χωράφι μας για να πάμε να παίζουμε ξύλο. Εμείς, πόσο να είναι, είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας, είμαστε μακριά από τις δουλειές μας, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να δώσουμε και να ικανοποιηθούν ουσιαστικά τα αιτήματά μας.